Το εργαστήριο ιδεών θα αποτελέσει πεδίο ανάλυσης των απόψεων πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν την κυπριακή κοινωνία και πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και επανατοποθέτησης των θέσεων του Δίκο. Η συνάντηση, όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Κυπριανού, είναι κρίσιμη και θα πρέπει να μείνει σταθμός στην πορεία για τον εξυγχρονισμό. Σε αυτήν, είπε, θα τεθούν οι βάσεις των προγραμματικών εξαγγελιών για τις επόμενες εκλογές. Η προσπάθεια είναι να καταγραφούν, να συμφωνηθούν και να καταγραφούν οι βασικές αρχές του νέου προγράμματός μας που θα καλύψει όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής. Θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες είναι το κυπριακό, κοινωνικά, οικονομικά και θέματα διοίκησης, αξιοποίησης, τελεχών και άλλα. Στη διάρκεια των διήμερων εργασιών, ο κύριος Κυπριανού είπε ότι καλούνται όλοι να αποδείξουν πώς εννοούν κατά λέξη τις αρχές της ιδεολογικής διακήρυξης και ότι είναι σε θέση να μετατρέψουν τα οράματα του λαού με συγκεκριμένα εξειδικευμένα πολιτικά προγράμματα. Ερωτηθείς ο κύριος Κυπριανού αν προτίθεται να υποστηρίξει κάποιον για την Προεδρία της Βουλής, απάντησε αρνητικά ενώ υπογράμμισε. Δεν μπορώ εγώ να υποστηρίξω οτιδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει η αύξηση των ποσοστών και θα αγωνιστώ για την αύξηση των ποσοστών. Να πηγεί και πέρα. Οι εκλογές θα αποφασίσουν και οι βουλευτές θα εκλεγούν. Οι εργασίες του πρώτου εργαστηρίου ιδεών που οργάνωσε το Δίκο με στόχο τη συμμετοχή των στελεχών του αλλά και ειδικών τεχνοκρατών στην εξειδικευμένη επεξεργασία των θέσεων του κόμματος κατά τομέα κυβερνητικής δραστηριότητας έκλεισαν με την παρουσίαση των πρώτων βασικών συμπερασμάτων από τους συντονιστές των ομάδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δίκο Σπύρο Κυπριανού, τα συμπεράσματα του εργαστηρίου ιδεών θα αποτελέσουν τη βάση ετοιμασίας πρότασης προς το λαό εν ώψη των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Αυτή η πρόταση θα αποτελέσει στερεάν βάση για ένα. Για μια ανταπόκριση θετική από μέρους του εκλογικού σώματος και για μια νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα πάντοτε με τον κύριο Κυπριανού, η επιτυχία των εργασιών του εργαστηρίου δημιουργεί πια όλες τις προϋποθέσεις ώστε το εργαστήριο ιδεών του Δημοκρατικού Κόμματος να γίνει θεσμός. Αναφορικά με το θέμα των υποψηφίων του κόμματος του Δίκο στις εκλογές του Μάη, ο κύριος Κυπριανού είπε ότι οι σχετικές διεργασίες αρχίζουν στα μέσα Φεβρουαρίου. Αρχίζει η διαδικασία εντός του Φεβρουαρίου. Και θα ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου. Ελπίζω τέλος Φεβρουαρίου ή αρχάς Μαρτίου. Αλλά ελπίζω τέλος Φεβρουαρίου.